στον Δήμαρχο Κερατσινίου παρέδωσε το παραλιακό μέτωπο της Δραπετσόνας το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή συνοδευόμενος από υπουργούς και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η περιοχή των λιπασμάτων θα αξιοποιηθεί ως χώρος πρασίνου και αναψυχής για τους κατοίκους. Πρόκειται για την υλοποίηση προεκλογικής δέσμευσης, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, Κώστα Λασκαράτη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πράγματι δεσμευθεί προεκλογικά σε ομιλία του στις 13 Σεπτεμβρίου στο Κερατσίνι για την μη τσιμεντοποίηση της περιοχής και την απόδοση 640 στρεμάτων θαλασσίου μετόπου στους πολίτες. Το θέμα έχει προχωρήσει πια νομοθετικά. Με το άρθρο 28 του νομοσχεδίου για την ενεργειακή απόδοση δεν προβλέπεται καμία βιομηχανική, μεταποιητική ή βιοτεχνική χρήση στη συγκεκριμένη περιοχή, δεδομένου ότι η παραλιακή ζώνη εξαιρέθηκε από τη νέα σύμβαση του ΟΛΠ. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και τον περίμεναν πολίτες αλλά και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα είχε συνάντηση για το θέμα στο Δημαρχείο Κερατσινίου, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Κουρλέτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Δημήτρης Βίτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης του Πειραιά. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα έγιναν στο Δημαρχείο, αλλά και αργότερα στην περιοχή όπου έγινε η αυτοψία. Πήρατε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την κάνατε κυβερνητική απόφαση. Αυτό είναι σημαντικό. Πρόσεξε. Μακάρι να μας ακούγατε και σε όλα. Κόντρα σε συμφέροντα τεράστια. Ένα ετερόκλητα συμφέροντα. Όπου, εν πάση περιπτώσει, είχαν θεωρούσαν ότι αυτή η περιοχή είναι ένα φιλέτο το οποίο θα μπορούσε να πάει για άλλου είδους χρήση. Το πρώτο μας βήμα ήταν να βγάλουμε το χώρο αυτό από τη σύμβαση παραχώρησης του Δημοσίου προς τον ΟΛΠ, ώστε να εξαιρεθεί όλη αυτή η έκταση 640 στρεμάτων από την από τη διαδικασία που αφορά την αξιοποίηση του λιμανιού. Η δεύτερη δυσκολία που είχαμε ήταν να νομοθετήσουμε προκειμένου να ακυρωθούν οι διατάξεις του 4277 του 14 της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, που προέβλεπε για τον χώρο αυτό εγκατάσταση νέων βιομηχανικών χρήσεων. Και πράγματι το κάναμε αυτό και μειώσαμε και το στελεχτή δόμηση από το 06 στο 015. Και η τρίτη μεγάλη δυσκολία που είχαμε ήταν απέναντι στις επιδιώξεις διαφόρων διεκδικητών του χώρου εδώ, από ιδιωτικών, ιδιωτών, διεκδικητών μέχρι και θεσμικών, που εν πάση περιπτώσει βλέπαν ότι αυτή η προοπτική μπορεί να δώσει ανάσα στους κατοίκους αλλά στενεύει τις δικές τους οικονομικές ανάσες. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε και κάποιες προτεραιότητες. Όπως μας δήμαρχε είναι από εδώ και πέρα να τραγουδάμε στη Δραπετσό να έχουμε ζωή. Έτσι, έτσι. Κώστα, τώρα ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με άνδρα του λιμενικού. Ναι, είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον αρχηγό του λιμενικού για το ρόλο της Frontex και επένεσε το ρόλο της ελληνικής ακτοφυλακής, η οποία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, έχει διασώσει χιλιάδες ζωές. Να το παρακολουθήσουμε. Βεβαίως. Είμαστε καλά στη συνομιλία. Έχει γίνει αρκετή δουλειά για τα κέντρα υποδοχής στα νησιά. Το ξέρω και ακόμαστε Τους είπα ένα πράγμα. Λέω να έρθετε, να φτιάξουμε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, να φτιάξουμε. Γελιέστε αν νομίζετε ότι θα μπορείτε να κάνετε ένα πράγμα παραπάνω από αυτό που κάνει η ελληνική ακτοφυλακή. Εγώ λέω το εξής. Γελιέστε, δεν θα τα καταφέρετε, διότι ούτε την εμπειρία έχετε που έχουν οι Έλληνες ναυτικοί, ούτε βεβαίως είστε λαοί που έχετε τη θάλασσα όπως την έχουμε εμείς. Ελάτε όμως, είμαστε ανοιχτοί. Αλλά θα έρθετε και θα καταλάβετε τότε και θα συνειδητοποιήσετε πόσο σημαντικό είναι το έργο που κάνει η ελληνική ακτοφυλακή. Κύριε Πρόεδρε, δεν κάνει παραπάνω ένα σκάφος της Frontex τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνει και τα σκάφη του λαϊκού ζώμου. Και το κάνουμε καλύτερα. Γιατί έχουμε την εμπειρία. Όχι μόνο αυτό. Έχετε διασώσει μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες χιλιάδες ζωές. 97.000 μέχρι χθες. Αυτό μετράτε.